Νικοσίας θα στέρξει επιτέλους να φτάσει σε αίσιο τέλος μέσα στο 2003. Εγώ θα πω μακάρι, θα πω και ίσαλαχ, όπως θα λέγαν οι Τουρκοκύπροι. Έχει κλάψει πολύ η Κύπρος, έχει ρίξει πολύ δάκρυ η Κύπρος και ήρθε η ώρα να γελάσει. Νομίζω ότι η ιστορία ενός ανθρώπου συγκεντρώνει και τα δύο. Η ιστορία ενός ανθρώπου που πριν, ενός μικρού παιδιού πριν από 16 χρόνια, που έκλαψε αρκετά επειδή τότε είχαν απαγορεύσει οι Τουρκοκύπροι να περάσει στα κατεχόμενα και να δει τους γονείς του και που σήμερα γελά, όπως γελούν όλοι σχεδόν οι Τουρκοκύπροι, γελά με μια αισιοδοξία που εμάς τουλάχιστον μας τρομάζει ευχάριστα. Ο Χαράλαμπος Φραγκούς λοιπόν, τότε και σήμερα. Για να δούμε ένα βίντεο. Γρήγορα, όχι, ο περατέρ θα κάνει είσοδο. Τώρα τι θα κάνεις. Τώρα πιστέψω πίσω. Και θα κάνεις προσπάθεια να τον ειδοποιήσεις τον πατέρα σου. Ναι. Όμως τώρα επιστρέφεις. Ναι. Έτσι σου είπανε. Τα Χριστούγεννα του 1986 ήταν το παιδί που πάνω του πέρασε η πράσινη γραμμή. Ήταν μια παιδική καρδιά που τη διχοτόμησε το μίσος, που στην αρχή σκότωνε ανθρώπους και μετά οτιδήποτε ανθρώπινο. Εκείνα τα Χριστούγεννα των 10 χρόνων έμαθε πως τα σηματοπλέγματα σε πονάνε, ακόμα και όταν δεν σε αγγυλώνουν. Οι αρχές της κατεχόμενης Κύπρου είχαν απαγορεύσει στον μικρό Χαράλαμπο Φραγκούς να επιστρέψει στους γονείς του, στα κατεχόμενα. Είχα γεννηθεί στην Αμαχώστη. Επειδή η δική μου είναι εγκλωβισμένη, στα κατεχόμενα, εδώ σχεδόν για 30 χρόνια. Εντάξει. Γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα μέχρι 8 χρονών. Ήρθα λόγω ήμουν κάποια μόνο άρρωστος. Έτσι ήρθα στο νοσοκομείο στην Κύπρο, στη Λευκοσία, κάνα κάποιες θεραπείες. Έτσι αναγκαστικά μετά μείνα Λάρνακα για να μπορώ να προχωρήσω στο δημοτικό. Τα 2 χρόνια, ας πούμε, μετά από τα 8 που είχα φύγει, τα έκανα τα Χριστούγεννα, τις πρωτοχρονιά, τα Πάσχα, τα έκανα στο, μαζί με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Απλώς εκείνη τη φορά έτυχε το οποίο δεν με είχαν εγκρίνει οι Τούρκοι να πάω στα κάτω. Να πάω να περάσω τις διακοπές μαζί με τους δικούς μου τα Χριστούγεννα. Έτσι μου ήρθαν το παράπονο. Τι με τον πατέρα σου, ότι θα πήγαινες. Ο Χαράλαμπος πρόσθεσε εκείνες τις μέρες τα παιδικά του αναφιλητά στους λυγμούς του πόνου μιας ολόκληρης πατρίδας. Σήμερα προτιμά να γελά. Μεταφέρει το γέλιο του από την άλλη μεριά του σειρματοπλέγματος, οπότε επισκέπτεται τα κατεχόμενα. Οι άλλοι κρατούν το νησί με το μίσος και αυτός απλώς τους κάνει να ανησυχούν. Οι συνθήκες που τώρα που λόγω της εισβολής έφταιν εκείνη. Αλλά αυτόν το γιατί, ας πούμε, αν παιδί μικρό να το πουν όχι. Έτσι. Ο Χαράλαμπος είναι η γενιά εκείνη που γεννήθηκε σε μια χωρισμένη πατρίδα. Κάτι σαν πολίτης της καχυποψίας. Μαζί του μεγάλωσε όλα αυτά τα χρόνια η ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορώ να ζήσω. Φυσικά υπάρχει πολύ έκθρα. Διότι αυτά που κάνανε, αυτά που κάναμε, έτσι υπάρχει κάποια έκθρα εναντίον μας, εναντίον τους. Προσωπικά μπορώ να ζήσω μαζί, αλλά όχι όπως ήταν παλιά. Από ό,τι είχα, εντάξει, εγώ δεν τα έχω ζήσει, αλλά από ό,τι είχα ακούσει, ας πούμε, πως ζούσαν όλοι μαζί, είναι κάπως δύσκολο. Εκείνα τα Χριστούγεννα του 1986, ο Χαράλαμπος δεν κατάφερε να περάσει τα σειρματοπλέγματα. Και ήταν και η δικιά του αδυναμία τότε που έκανε πολλούς να θέλουν να τα ρίξουν. Σήμερα είναι Χριστούγεννα. Τι θα θέλεις να πεις στον πατέρα σου? Καλά Χριστούγεννα, να περάσεις οι καλές γιορτές. Να περάσεις καλές γιορτές, εντάξει. Καλό νέο έτος. Να σας παρακαλέσω. Ελευθερία στην Κύπρο. Να μου επιτρέψετε να συγκινηθώ με την ησυχία μου. Πριν από 16 χρόνια, όταν κάναμε αυτήν την εκπομπή με το μικρό Χαράλαμπο,
Ήμασταν τότε στο στούντιο της σημερινής NET, η τεχνική, οι δημοσιογράφοι μέσα σε ένα στούντιο, και είχαμε ζωντανή σύνδεση με την Λευκωσία. Και βγαίνει ο συνάδελφος Γιώργος Καραλής με το μικρό χαράλαμπο και ξαφνικά παγώνει ολόκληρο το στούντιο. Έβλεπα απέναντί μου τους κάμεραμεν, έβλεπα τους τεχνικούς, έβλεπα τους υπεύθυνους στο control να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Ούτε κι εγώ βεβαίως μπορούσα τότε να το κάνω αυτό. Τα μάτια του μικρού χαράλαμπου είχαν δείξει ακριβώς όλο το πρόβλημα της Κύπρου. Δεν χρειαζόντουσαν σχόλια, δεν χρειαζόντουσαν άλλες κουβέντες. Απλώς τα μάτια του μας έκαναν όλους να λυγίσουμε τότε. Όπως και τώρα. Θέλω να τον δω. Κώστα. Σε μήνα, τα μάτια του Χαράλαμπου, παρότι συγκινήθηκαν και του ίδιου του Χαράλαμπου, η ψυχή συγκινήθηκε με τις εικόνες εκείνες, τα μάτια του ωστόσο γελάνε. Είναι τα μάτια που ταινίζουν το μέλλον, είναι τα μάτια που βλέπουν μπροστά. Εγώ όταν το συνάντησα, περίμενα ότι θα βρω κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέρασε τόσα, θα έχει στην ψυχή του το μίσος, θα έχει την εκδίκηση, θα έχει τουλάχιστον τη δυσπιστία. Βρήκαν άνθρωπο να γελάει και να λέει: μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Γιατί να μην ζήσουμε? Ναι, οι συνθήκες το έφεραν να περάσω ό,τι πέρασα. Σήμερα πιστεύει ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί, ε. Κώστα, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω κάτι. Μ' ακούει ο Χαράλαμπος? Ναι, σε ακούει. Μ' ακούει. Θα ήθελα να τον δω και στην εικόνα, έτσι, σε κοντινό, και να τον ρωτήσω τι κάνει. Θυμάσαι τις εμείς. Άσαν τόσα πολλά χρόνια. Δεν είναι καλό που θυμάμαι. Ξέρεις, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, επειδή εμείς δενόμαστε με τα θέματα μας, ακριβώς, και μας λες σκληρούς και ανθρώπους χοντρόπετσους, είσαι ένα δημοσιογραφικό παιδί της Εμίνας. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που νιώθεις Εμίνα αυτή τη στιγμή. Ξέρω γιατί τα κρίζει. Όχι γιατί συναντάει μόνο ένα κομμάτι από το παρελθόν της, γιατί συναντάει ένα κομμάτι από την ψυχή της που ξεκίνησε από τη Λευκωσία και έφτασε μέχρι την Αθήνα. Γι' αυτό συγκινείται. Πιο πολύ συγκινούμε, Κώστα, είναι... επειδή γελάει σήμερα ο Χαράλαμπος. Δεν ξέρω αν ακούτε. Είσαι ένα μικρό παιδί τώρα και είσαι ένας άνθρωπος 26 χρόνων. Με τη ζωή στα χέρια του, με τη ζωή μπροστά του. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Ελπίζω ότι θα γίνει κάποια ελευθερία στην Κύπρο, το οποίο να μπορούμε όλοι να ζήσουμε μαζί. Εύχομαι τα επόμενα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, να είμαστε όλοι μαζί στην Καλπασία ή στην Κερίνια. Αυτόν ελπίζω να γίνει με το νέο έτος. Λοιπόν, θυμάσαι ελάχιστα από τις στιγμές εκείνες. Θυμάσαι τον άνθρωπο που σε τραβούσε με την κάμερα, που τράβηξε εκείνο τον αφιλτό, το οποίο κόλλησε στον πόνο, συμπλήρωσε τον πόνο μιας ολόκληρης πατρίδας. Το θυμάσαι τον άνθρωπο αυτόν? Θυμάμαι μονάχα το πρόσωπό του, δεν θυμάμαι το όνομά του. Θυμάσαι το πρόσωπό του. Ναι. Το όνομά του λοιπόν είναι Μιχάλης Γεωργιάδης και είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θυμάσαι τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης είναι ο άνθρωπος που ψάχνει την κάμερα. Ήταν ο άνθρωπος που κατέγραψε εκείνο εκεί το δάκρυ και τον αφιλτό, το μετέφερε σε όλο τον κόσμο. Και μας έκανε όχι μόνο το να συγκινηθούμε, μας έκανε και να ελπίζουμε μέσα από το κλάμα σου. Ένας άλλος συνάδελφος είναι αυτός ο οποίος τράβηξε σήμερα το γέλιο σου. Είναι οι συνάδελφοι που καταγράφουν το γέλιο σου και μας κάνουν επίσης αισιόδοξους σήμερα. Τι θυμάσαι εσύ, Μιχάλη? Θυμάμαι πολύ αυτήν την ημέρα. Ήταν Πάσχα. Χριστούγεννα. Πάσχα ήταν. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Χριστούγεννα. Λοιπόν, περιμέναμε για ώρες να έρθει το λεωφορείο από την Καρπασία, και αφού είχαμε αποχαιρετήσει το λεωφορείο που πήγαινε για να περάσουν τις γιορτές οι Καρπασίτες, και εκεί που περιμέναμε ένα λεωφορείο να έρθουν από την Καρπασία, βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι να έρχεται μόνο του από τις κατεχόμενες περιοχές, και αμέσως το συνεργείο ετοιμάστηκε, ο δημοσιογράφος έτρεξε πάνω του, τον πήρε από το χέρι. Και θυμάμαι ότι τράβηξα όλη την πορεία τους από τα τουρκοκρατούμενα, μια απόσταση περίπου 100 μέτρα. Ήρθε κοντά, του πήρε τη συνέντευξη
και θα έλεγα ότι η συγκίνηση η δική μου ήταν όχι όταν το έκανα εκείνη την ώρα την κινηματογράφηση, όταν το είδα στην εκπομπή που ήταν και η πρώτη δορυφορική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας με το ΡΙΚ και την ΕΡΤ. Τότε είχα, λίγες ώρες μετά δηλαδή, κανά δύο μέρες μετά συγκινήθηκα και κατάλαβα ότι τη δύναμη της εικόνας, τη δύναμη... Ξέρεις, καμιά φορά, το έχεις δει πολλές φορές φαντάζομαι στη δουλειά μας, ότι καταγράφουμε και τα συναισθήματα μόνο που τα περνάμε προς τα πίσω και όταν είμαστε μόνοι μας πέφτουν και μας πλακώνουν. Θέλω να δούμε ένα βίντεο, θέλω να δούμε έναν άλλο συνάδελφο, έναν άλλο οπερατέρ, τον Τάκη τον Ζένιο. Έναν άνθρωπο που αναγκάστηκε σαν επαγγελματίας να πάει πολλές φορές στα κατεχόμενα να καταγράψει σκηνές και κάποια στιγμή αναγκάστηκε, θέλησε ο ίδιος να καταγράψει τις σκηνές από το σπίτι του. Στα κατεχόμενα, λόγω της δουλειάς μου, έχω πάει πάρα πολλές φορές, αλλά πηγαίνουμε μέχρι στα γραφεία του Ντεχτάς, που απέχουν από το σπίτι μου γύρω στα 500 μέτρα, αλλά δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να κινηθούμε ελεύθερα. Επειδή πήγαμε πολλά συνεργεία μαζί, μας μάζευαν εκεί και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να πάω με ένα συνεργείο του ΡΙΚ, μόνοι μας, μετά από ειδική άδεια, για να κάνουμε έναν γκάλοπ ανάμεσα στον κόσμο. Και είχαμε την ευκαιρία να κινηθούμε περπατητή στη Λευκωσία. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να βρω το σπίτι μου. Και η συνοδεία που είχαμε ήταν μόνο μια κοπέλα του γραφείου πληροφοριών τους, η οποία στην αρχή φαντάζομαι φοβόταν και η ίδια, αλλά με την πάροδο της ώρας μου είπε εντάξει, αν μπορείς να βρεις το σπίτι, μπορείς να πας. Φτάνοντας καταρχήν στη γειτονιά, η αντίδραση μου ήταν πολύ παράξενη. Δηλαδή, σκεφτόμουν το σπίτι ήταν όπως το θυμάμαι από το 1974. Με μοναδική μια προσθήκη που συνηθίζουμε να κάνουμε οι Τουρκοκύπροι, τη βεράντα την προστινή την κλείνουν σαν τζαμαρία. Χτύπησαν την πόρτα αυτή, είχα μείνει λίγο πιο πίσω εδώ. Φοβόμουν την αντίδρασή μου για να είμαι ειλικρινής. Οπότε μας άνοιξε μια κυρία, μια Τουρκάλα, Τουρκοκύπρια, η οποία ξαφνιάστηκε από τους επισκέπτες βασικά, αλλά μας καλοδέχτηκε, μας καλωσόρισε στα ελληνικά και μας είπε περάστε, μέσα στην αμηχανιακή ίδια βέβαια. Και πήρα τη μεγάλη απόφαση και μπήκα στο σπίτι. Ήταν η Τουρκοκύπρια, ναι, η οποία και η ίδια είναι πρόσφυγας. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα να ήταν αυτό, διότι ακόμα και οι συνάδελφοι που ήταν μαζί μου και άλλη μικρή Τουρκοκύπρια που μας συνόδευε, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούσαν να νιώσουν την τραγικότητα εκείνης της στιγμής, εκτός από τη γυναίκα αυτή. Διότι ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει να λείπεις από το σπίτι σου και να πας στο σπίτι σου. Όταν σε κάποια στιγμή μου ήταν πλέον πολύ δύσκολο να μείνω, δηλαδή μου ήταν δύσκολο να κρύψω τα συναισθήματά μου, το δάκρυ μου και αυτά και ήθελα να φύγω, βγήκα στην αυλή, ήρθε πίσω μου η γυναίκα. Με ρωτούσε πώς ήταν η οικογένεια και τι θα κάνουμε, γιέ μου, μου έλεγε για αυτά. Ήταν μια πολύ συνταρακτική εμπειρία. Bir kırık dolap bulduyduk işte. Daha üstünde isimleri yazardı çocukların. Okudu mu imastı? Malista. Ερώτησαν υπήρχε οτιδήποτε στο σπίτι, σαν παλιές φωτογραφίες. Τα Στέφανα ίσως τη μάνα μου. Δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα, διότι η γυναίκα είχε μετακομίσει εκεί το 1975. Οπότε το σπίτι ήταν τελείως άδειο.
Όταν τη ρώτησα, μου είπε, η μου λέει, ήταν άδειο, τα έχουν πάρει όλα. Το μόνο που βρήκα, λέει, ήταν ένα παλιό ντουλάπι, στο οποίο, στην πόρτα πίσω, ήταν γραμμένα τα ονόματά μας με τις ημερομηνίες γέννησης. Κάτι που συνηθιζόταν παλιά στην Κύπρο, δεν ξέρω, ίσως και στην Ελλάδα. Ήταν κάτι σαν ληξιαρχικό βιβλίο η πόρτα του Ερμαδίου. Και μου λέει την είχα, τη φύλαγα για χρόνια με την ελπίδα ότι κάποιος ίσως τη ζητήσει. Βεβαίως μπορούμε να είμαστε μαζί. Δεν βλέπω τι θα μπορούσε να μας χωρίσει. Ή τι μπορεί να μας χωρίσει. Και εκείνη ήταν εκεί, διότι της το επέβαλαν. Εγώ είχα φύγει από το σπίτι μου γιατί και εμένα μου το είχαν επιβάλει. Δεν βλέπω τι μπορούμε να έχουμε να χωρίσουμε ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος. Είναι η κυρία η οποία κατήχε το σπίτι του συναδέλφου και ήταν η κυρία που τον ξεπροβόδιζε σαν να έστεινε το γιο της στο στρατό. Τον αποχαιρετούσε και τον έρευνε με ανθόνερο. Πιστεύω πως όταν θα πέσουν τα τείχη σε μήνα, όταν θα πέσουν τα σειρματοπλέγματα, οι γραμμές του διχασμού, θα δούμε πολλές τέτοιες εικόνες. Θα δούμε ανθρώπους κοντά να κλαίνε και σκατέχει ο ένας στο σπίτι του αλλού. Θα δούμε συγκινητικές εικόνες ανθρωπιάς, γιατί η ζωή είναι πιο ισχυρή από το μίσος. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό το ρεπορτάζ και να μου επιτρέψεις να πάω στο Λονδίνο για να γνωρίσουμε εκεί μια χαρισματική προσωπικότητα, μια γυναίκα που αγωνίστηκε σκληρά, είχε πλούσια αγωνιστική δράση στα πέτρινα χρόνια της Κύπρου. Είναι η Κάτια Καλαταριώτη, ιστορικός και ψυχολόγος. Καλοκαίρι του 1974 ήμουν στην Κύπρο, όπου εργάστηκα στον Ερυθρό Σταυρό, στη Λεμεσό. Θυμούμε τους νεκρούς στρατιώτες, πάνω απ' όλα. 17 χρονών, 18 χρονών, 19 έφηβοι. Μετά θυμούμε τους καταλόγους που παρουσιάστηκαν στο σπίτι που στεγαζόταν ο Ερυθρός Σταυρός. Ένας κατάλογος μεγάλος, νεκροί. Τότε κατάλαβα και πρώτη φορά πως οι Έλληνες από την Ελλάδα είχαν πεθάνει. Ελδίκ. Ένας άλλος κατάλογος αγνοούμενοι. Έρχονταν γονείς που είχαν ακούσουν από το γιο τους κάποιες μέρες, με την ελπίδα βέβαια ότι δεν θα βρούνε το όνομα του γιου τους. Θυμούμε ένα ηλικιωμένο άνθρωπο που ήρθε, κοίταξε τους καταλόγους, είπε «γέ μου», λιποθύμησε. Τον συνεφέραμε, τον βάλαμε κάθισε κάπου σε ένα πάγκο, έμεινε αμίλητος και ακίνητος για ώρες. Αυτή τη σιωπή εγώ την άκουγα πολύ έντονα στην Κύπρο εκείνες τις μέρες. Δηλαδή μιλούσε ο κόσμος, αλλά από κάτω είχε μια τεράστια σιωπή. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τα βιώματα εκείνων των ημερών δεν έχει λέξεις. Ούτε τότε είχε, ούτε τώρα έχει. Θυμούμαι τους πρόσφυγες που αρχίσαν να φτάνουν. Και θυμούμαι και κάποια παράδοξα βέβαια του πολέμου. Μια γριούλα που την έπαιρνα να της αλλάξουν τον επίδεσμο στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν από ένα χωριό στη Μόρφου.
Είχε μείνει μόνη της μες στο σπίτι. Μπήκε ένας Τούρκος, κοπελούι, όπως μου το περιγράψε. Παιδαρέλη δηλαδή, κι αυτός 18χρονος θα ήταν. Την πυροβόλησε. Και μετά βγήκε έξω και φώναξε κόσμο να πάει να τη βοηθήσει, να τη φροντίσει. Ποιος ξέρει. Τι έγινε, έκανε λάθος, το σκέφτηκε ύστερα, δεν ξέρω. Αυτό το έσχος που λέγεται πόλεμος, εγώ δεν θέλω να το ξαναδώ στον τόπο μου και δεν θέλω βέβαια να το δω πουθενά αλλού. Το 1974 για μένα είχε το αποτέλεσμα να μου δημιουργήσει έντονα αντιπολεμικά συναισθήματα. Έτσι θέλω πάρα πολύ να βρεθεί μια λύση. Ξέρω ότι υπάρχει τώρα ένα σχέδιο και ξέρω ότι οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού θα είναι σίγουρα οδυνηρή. Ελπίζω όμως να βρεθεί μια λύση που, όπως ο συμβιβασμός που θα κάνουμε, τελικά πρέπει να γίνει κάποιος συμβιβασμός, να έχει μια αξιοπρέπεια μέσα και μια ρεαλιστική ελπίδα να δουλέψει το καινούριο σύστημα. Όταν διαβάζω για στρατούς από την Τουρκία και την Ελλάδα ή για ξένους δικαστές που θα δικάζουν και πολιτικά πράγματα στο νησί, αυτά τα βρίσκω εξευτελιστικά για μια Κύπρο που δεν είναι στη βρεφικότητα που ήταν το 60 όταν αναδιότανε από μια απεικιοκρατία. Πιστεύω ότι οι Κύπροι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους πια, να μην μπουν, όπως είπαμε, το 60, άλλοι μας το φέρανε, άλλοι μας το κάνανε, ή και το 74, όπως είπαμε. Και ό,τι συμφωνία τελικά κάνουν με τους Τούρκους, να βρούνε κάπου και να καλλιεργήσουν τα πολύ μεγάλα αποθέματα καλής θέλησης που θα χρειαστεί να έχουν για να δουλέψει αυτή η συμφωνία. Για τον καινούριο χρόνο εύχομαι σε όλους τους Κύπριους και Έλληνο-Κύπριους και Τουρκο-Κύπριους να μπορέσουμε να κάνουμε το τεράστιο ψυχικό άλμα από μια νοερά εμπόλεμη κατάσταση να φανταστούμε και να πιστέψουμε σε μια ειρηνική κατάσταση και να αγωνιστούμε όλοι για αυτή την ειρήνη. Φεύγουμε για την Αμερική τώρα για να γνωρίσουμε ένα πρόσωπο, μια κορυφαία προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο. Τον συναντήσαμε στο σπίτι του στο Ράι, είναι μια περιοχή της Νέας Υόρκης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη συνεργάτη δέες του, την Πολέτη και την Νίκη, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ο πρώην θρησκευτικός ηγέτης του ελληνισμού της Αμερικής, που υπηρετεί περισσότερα από 40 χρόνια την Ορθοδοξία, αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας μας και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τις ευχές του. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας δεχθήκατε εδώ στο σπίτι σας και γιατί μας αφιερώσατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Τα λόγια σας, οι δηλώσεις σας είχαν πάντα τεράστια σημασία για εμάς τους Έλληνες. Θα θέλαμε λοιπόν τις ευχές σας για τη χρονιά που έρχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ευγένειά σας και την καλοσύνη σας που ήρθε στο σπίτι μου και το δώσετε ζωή. Με εγκαρδιότητα πολύ σας χαιρετώ όλους και εύχομαι να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας γύρω από κάθε ερώτημά σας όσον αφορά την αισιοδοξία την οποία έχω και πρέπει να έχει κάθε Έλληνας και κάθε Ορθοδόξος Χριστιανός. Την έχω ευξημένη ύστερα μάλιστα από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω την αρχή του τέλους ενός αγώνος που δίρκησε πάρα πολύ και κόστησε πάρα πολύ και σε δάκρυα και σε αίμα και σε πόνο και σε προσδοκίες. Ελπίζω ότι το 1900 που επέρασε ο 20ος αιώνας πρέπει να έχει πάρει όλα τα άσχημα πράγματα τα οποία μας εσώρισε μέσα στην αγκάλι μας.
ο 21ος αιώνας ήρθε με κάποιες αμφιβολίες, ήρθε με κάποιες ανησυχίες που συνεχίζονται ακόμη. Αλλά θεωρώ, επαναλαμβάνω, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν διδαχή του τέλους, οσοδήποτε και αν διαρκέσει αυτός ο χρόνος μέχρι το τέλος. Η Ελλάς είναι μια χώρα ευρωπαϊκή ανέκαθεν. Έδωκε άλλωστε το όνομα στην Ήπειρο που ονομάζεται Ευρώπη, η Ελλάς το έδωκε το όνομα. Και θα πει Ευρώπη με μάτια μεγάλα. Και η Ελλάς έχει πάντα μεγάλα μάτια και κοιτάζει προς το μέλλον. Δεν φοβήθηκε ποτέ το μέλλον, τουναντίον το αντιμετώπισε πάντοτε γενναιόφρονα και ελληνικά, μπορώ να πω. Επομένως, η δε καρδιά του κόσμου ξέρετε ότι περιμένει την ειρήνη, δεν περιμένει πολέμους. Τότε το 2003 για την Ελλάδα θα είναι ένα έτος έφορο όχι μονάχα στις ελπίδες, αλλά και σε πράξεις, ενέργειες, τέτοιες που να γίνει πιο σεβαστή και πιο υπολογίσιμη ως ευρωπαϊκή χώρα από όλο τον κόσμο. Και το εύχομαι όλη μου την καρδιά, διότι είμαι κι εγώ ένας Έλληνας προχωρημένος σε ηλικία, είδα πολλά στη ζωή μου και περιμένω το τέλος μου να είναι χαρούμενο, φωτεινό, ένδοξο για την Ελλάδα και τη χριστιανοσύνη. Θέλω να σας πω ότι είμαι ευτυχής, όχι μόνο γιατί γνώρισα έναν πολύ σημαντικό ηγέτη, αλλά γιατί γνώρισα έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και εσάς προσωπικώς και τους άλλους φίλους εδώ που τόσο δούλεψαν και κουφάλισαν τα μηχανήματα για να γίνει λήψη αυτής της συνομιλίας. Σας ευχαριστώ όλους και καλή πρωτοχρονιά. Δεν ήταν μόνο αυτή η συνέντευξη του πρώην Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του Ιακώβου. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί του μια μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, στην οποία ο Ιάκωβος μιλάει για όλα. Μιλάει για τον Κίσιγκερ, μιλάει για τα παρασκήνια του Κυπριακού που έζησε ο ίδιος, για άγνωστες διαβουλεύσεις στο Val Office του Λευκού Οίκου, για το στενό του φίλο Γεώργιο Μπούς, όπως τον αποκαλεί, γιατί του λέει, τι συζητάνε σήμερα, τι του λέει για το γιο του, για την απειλή πολέμου στο Ιράκ και πολλά ακόμη. Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγες μέρες να τα δούμε από την ΕΤΕΝΑ. Τώρα θα μείνουμε λίγο ακόμη στη Νέα Υόρκη και θα γνωρίσουμε τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Drexel της Φιλαδέλφια, τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Εθνικού Ελληνικού Καναλιού της Αμερικής, τον κύριο Δημήτρη Καστανά, έναν δαιμόνιο Έλληνα, ο οποίος είναι στην υπηρεσία του ελληνισμού εκεί για περίπου 30 χρόνια. Το ελληνικό κανάλι έχει περιοδικό δικό του, με έμφαση στη ζωή και τη δράση της ομογένειας. Και κεντρικό σύνθημα της ζωής του και της προσφοράς του εκεί είναι «Η Ελλάδα είναι εδώ». Την παράσταση βέβαια κλέβει ένας άλλος τύπος, ο Γιωργάκης, στο τέλος αυτού του ρεπορτάζ, ο οποίος μου χάρισε αυτό εδώ το στυλό, το βλέπετε. Του το είχε χαρίσει ο Άι Βασίλης, αλλά μου το έδωσε εμένα με την προϋπόθεση να το κρατάω στη σημερινή εκπομπή. Γιωργάκη, στην Αμερική μας βλέπεις, το κρατάω το στυλό σου. Στους θεατές μας, σε όλο τον κόσμο, στους Έλληνες της Διασποράς, στους Έλληνες της Ομογένειας της Αμερικής και στους πατριώτες μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θα ήθελα να προσφέρω τις θερμότερες ευχές του Πανεπιστημίου του Drexel και τις προσωπικές μου ευχές για μια θαυμάσια περίοδο εορτών και για καλή χρονιά.
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Το 2002 ήταν μια θαυμάσια χρονιά, αλλά το 2003 θα είναι ακόμα καλύτερο για όλους μας. Και νομίζω ότι ιδίως για την Κύπρο θα είναι μια χρονιά αλυσμόνητη, γιατί οι αδελφοί μας εκεί θα βρίσκονται τώρα στην κοινή αγορά, θα βρίσκονται στην ευρωπαϊκή κοινότητα, και αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος για την οποία όλοι μας χαιρόμαστε, και ελπίζουμε ότι το 2003 θα λυθεί και το Κυπριακό επιτέλους. Επίσης, θα είναι η χρονιά η οποία θα προετοιμαστούμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πιστεύω ότι ο κάθε απόδημος Έλληνας θα θέλει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα μας για να δούμε όχι μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά για να δούμε και τους αθλητές μας να κερδίσουν. Και πάλι σας εύχομαι χρόνια πολλά, σας εύχομαι ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος από την καρδιά μας. Ιδιαίτερα μου δίνεται και εμένα απόψε η χαρά να συμμετέχω σε αυτό το πανηγύρι, το εορταστικό, με την έλευση του καινούριου χρόνου, τόσο σαν ομογενειακός τηλεοπτικός σταθμός της Νέας Υόρκης, όσο και σαν πρόσωπο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταθώ και να πω πως βρισκόμαστε στο τέλος του προβλήματος του κυπριακού λαού, σε αυτό το εθνικό πρόβλημα που όλοι οι Έλληνες βλέπουμε με μεγάλη χαρά και με μεγάλη αισιοδοξία τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα, και χάρη περισσότερο στις μεγάλες προσπάθειες των πολιτικών μας, που τους πρέπουν πολλά μπράβο και πολλά εύγε που έφτασαν επιτέλους σε αυτό το σημείο. Όλα αυτά τα χρόνια η ελληνική τηλεόραση της Νέας Υόρκης έχει σταθεί στο πλάι των αδελφών μας Κυπρίων με ειδικές κυπριακές εκπομπές, όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει κάθε Τετάρτη βράδυ 8 με 9 για χρόνια τώρα μια κυπριακή εκπομπή με την επωνυμία, με τον τίτλο «Κύπρος και πολιτισμός». Φυσικά κάθε βράδυ υπάρχει και μία σύνδεση δορυφορική με το ΡΙΚ, που έτσι εδώ οι Ελληνοκύπροι της Αμερικής βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να μαθαίνουν κάθε μέρα τα γεγονότα της ειδής, το τι συμβαίνει στο μαρτυρικό νησί. Θα ήθελα λοιπόν τώρα με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας, να, μια και μου δίνεται η ευκαιρία μέσω της ΕΡΤ και ΝΕΤ, να ευχηθώ στους φίλους μου, στους συγγενείς, στους γνώριμους, στους γνωστούς και στους άγνωστους, γενικά σε όλο τον ελληνισμό, εσείς που ζείτε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, καλοί μου συμπατριώτες, χρόνια πολλά και να έχετε μια καλή χρονιά, μια υγεία πάνω απ' όλα για σας και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ένα δημιουργικό χρόνο και ειρηνικό χρόνο. Γεια σας! Από τον μπαμπά μου, από τη μαμά μου και από τον Ιωγκο Καστανά και από τον Ιωγκο Καστανά και από τον Ιωγκο Καστανά. Γεια σας! Από τον Ιωγκο Καστανά. Λοιπόν, γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Από τον μπαμπά μου και από τη μαμά μου και από τον Ιωγκο Καστανά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Μάλιστα. Ο Γιωργάκης λοιπόν, και η δωροδοκία του για να τον παρουσιάσω καλά σε αυτή την εκπομπή, αυτό το στυλό με ένα αγγελάκι επάνω να κρατάει μια καρδούλα. Λοιπόν, να πάμε στη Λευκωσία και να γνωρίσουμε τον Κώστα Γενάρη, αν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ το γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και ανταποκριτής της ΕΡΤ στο νησί. Σε μήνα θέλω να σε ξεναγήσω στον κόσμο το δικό μου, στον κόσμο της Κύπρου. Ένα κόσμο που ίσως να μην έχεις γνωρίσει, δεν είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις. Ευκαιρία. Είναι ωραίος. Είναι γεμάτος αντιφάσεις βεβαίως, αλλά είναι ποιητικός, είναι πεσός την ίδια στιγμή.
είναι μια ζωγραφιά, αλλά είναι και άσχημος μέσα. Είναι χαρακτηριστικό, θα έλεγα, είναι σήμερα, είναι το γεγονός ότι ειδικά στη Λευκοσία, όποιο και δρόμο και να πάρεις, οδηγεί σε ένα διέξοδο. Και αυτό είναι που δημιουργεί, είναι η πρώτη ζήμη για συναισθήματα, αισθήματα, για ίσως και σχιζοφρενικές πολλές φορές προσεγγίσεις, αλλά είναι ωραίος. Θέλω στη διάρκεια αυτής της εκπομπής να μου αναφέρεις μερικές στιγμές που έζησες, μερικά δικά σου βιώματα που σε σημάδεψαν. Ναι. Όταν πριν καμιά δεκαετία περίπου μας δόθηκε ευκαιρία να αρχίσουμε να επισκεπτόμαστε τα κατεχόμενα,